Το πινακίδιο παρεκτροπής είναι ένα ξεχασμένο πινακίδιο στις μέρες μας. Μιας και σιγουριά που μας παρέχει τεχνολογία και ο χρόνος και οι γνώσεις που χρειάζονται για να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο πινακίδιο για το σκάφος, μας κάνει να λέμε «Δεν βαριέσαι, αφού έχουν GPS». Είναι όμως έτσι. Μια ζημιά στα ηλεκτρονικά του σκάφους που θα διαρκέσει περισσότερο από μία μέρα ή μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα ή ακόμη και μια πολεμική σύραξη των μεγάλων δυνάμεων κοντά στην περιοχή που πλέουμε είναι ικανά να μας αφήσουν χωρίς τα ηλεκτρικά μας όργανα, ακόμα και χωρίς τα κινητά μας. Και εκείνη τη στιγμή είναι που η παραδοσιακή ναυσιπλοεία είναι που θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να κατασκευάζουμε από την αρχή ένα πινακίδιο παρεκτροπής που αφορά μόνο το σκάφος μας. Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκεστε στο κανάλι. Είμαι ο Αργύρης, εκπαιδευτής και προπονητής ιστιοπλοείας. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοεία, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media του καναλιού. Link θα βρείτε στην περιγραφή, όπου εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πηγές που χρησιμοποιώ, αλλά και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι Cyprus Sailing TV. Το πινακίδιο παρεκτροπής γίνεται με πολλούς τρόπους. Απλά θα αναφέρω μερικούς και θα περιγράψω τον πιο απλό τρόπο που γίνεται στο χέρι, αλλά και με τη χρήση ενός αρχείου Excel που έχω δημιουργήσει για αυτό το σκοπό. Πρώτο, με αζιμούθιο ουράνιου σώματος. Δεύτερο, διασυγκρίσεως με μαγνητική πηξίδα, της οποίας γνωρίζουμε την παρεκτροπή. Τρίτο, δια της χρήσεως πηξίδος χειρός από βάρκα. Τέταρτο, δια αντιθέτων διοπτεύσεων. Και πέμπτον, δια διοπτεύσεων ενός αντικειμένου που είναι χαρτογραφημένο. Ο τρόπος που θα δουλέψουμε εδώ είναι δια διοπτεύσεων ενός αντικειμένου. Πρώτα θα σας δείξω πώς μπορούμε να το κάνουμε στο χέρι και μετά με ένα αρχείο Excel. Πριν αρχίσει η εργασία υποτύπωσης πινακιδίου παρεκτροπής, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα ακόλουθα. Θα χρειαστούμε ένα τέντερ. Αγκυροβολούμε το σκάφος μας από την πλώρη και δένουμε την πρίμνη όσο πιο κοντά γίνεται σε μια σημαδούρα, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει στροφή 360 μοίρες, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά θέση η πηξίδα μας σε σχέση με το στίγμα μας, και να μπορεί να έχει οπτική επαφή με το αντικείμενο σε όλες τις πλεύσεις. Με την πηξίδα του σκάφους να είναι στις 000 μοίρες, το σκάφος δεν πρέπει να έχει κλίσεις. Οι αλλαγές πορείας να γίνονται αργά. Σε κάθε αλλαγή πορείας του σκάφους περιμένουμε να ηρεμήσει η πηξίδα. Η θάλασσα πρέπει να είναι ήρεμη. Να έχουμε πολύ καλή ορατότητα και το χαρτογραφημένο αντικείμενο να είναι τουλάχιστον στα 5 ναυτικά μίλια. Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του σκάφους και η μηχανή να βρίσκονται σε λειτουργία. Ο χάρτης της περιοχής να είναι έτοιμος για χρήση. Επίσης, θα φτιάξουμε ένα πίνακα όπως αυτό που βλέπετε. Στην πρώτη στήλη θα είναι η πορεία του σκάφους. Στη δεύτερη αναγράφουμε τη διόπτευση με την πηξίδα του σκάφους. Η τρίτη θα είναι η μαγνητική μας διόπτευση που μένει σταθερή. Και στην τέταρτη στήλη αναγράφουμε την παρεκτροπή της πηξίδας μας. Γνωρίζοντας το στίγμα ακριβίας μας, το μεταφέρουμε στο χάρτη και με το διπαράλληλό μας ενώνουμε με μία ευθεία το σημείο που βρισκόμαστε με το αντικείμενο. Παραδείγματος χάρη ένα φάρο. Την ευθεία αυτή τη μετράμε στο ανεμολόγιο του χάρτη μας και έτσι έχουμε την αληθή διόπτευση. Μετά προσθέτουμε ή αφαιρούμε τη μαγνητική απόκληση όπως έχουμε μάθει και σε άλλο βίντεο. Για σκοπούς της άσκησης θα πούμε ότι έχουμε αληθή διόπτευση 235 μοίρες και η μαγνητική απόκληση στην περιοχή είναι 005 μοίρες ανατολική. Άρα 235 μοίρες πλην 5 ίσο 230 μοίρες. Να θυμάστε ότι πάντοτε από το χάρτη στην μετατροπή από το χάρτη στην πηξίδα η ανατολική απόκληση αφαιρείται. Πάμε τώρα να το μεταφέρουμε στη μαγνητική διόπτευση πάνω στον πίνακα που φτιάξαμε και όπως έχουμε πει και προηγουμένως η μαγνητική διόπτευση παραμένει πάντοτε σταθερή. Μετά διοπτεύουμε από την πηξίδα του σκάφους μας και βρίσκουμε ότι η διόπτευση είναι 233 μοίρες. Και τη σημειώνουμε στο κουτί δίπλα από τις 000 μοίρες, μιας και το σκάφος μας βλέπει βόρεια. Μετά, με το σκαφάκι μας, ανεβάζουμε την πλωριά άγκυρα και σπρώχνουμε το σκάφος μας μέχρι η πηξίδα μας να ανεδείχνει 045 μοίρες και αγκυροβολούμε το σκάφος μας εκεί.
Μόλις η πηξίδα ηρεμήσει από τη μετακίνηση του σκάφους, διοπτεύουμε ξανά το φάρο και βρίσκουμε ότι η διόπτευση μας αυτή τη φορά είναι 234 μοίρες και σημειώνουμε και αυτή τη διόπτευση στο κουτάκι δίπλα στο κουτάκι με τις 045 μοίρες. Την ίδια διαδικασία θα επαναλάβουμε και για τις άλλες 6 πορείες που μας έχουν μείνει. Και ας υποθέσουμε ότι στις 90 μοίρες η διόπτευση ήταν 232 μοίρες, στις 135 ήταν 230, στις 180 ήταν 228, στις 225 ήταν 227, στις 270 228 και τέλος στις 315 ήταν 230. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε τις μοίρες της παρεκτροπής και αν είναι δυτική ή ανατολική. Αν για οποιοδήποτε λόγο ξεχνάτε πότε μία παρεκτροπή είναι δυτική ή ανατολική, σημειώστε τον κανόνα αυτό. Όταν η διόπτευση της πηξίδας είναι μεγαλύτερη της μαγνητικής, η παρεκτροπή είναι δυτική. Και όταν η διόπτευση της πηξίδας είναι μικρότερη της μαγνητικής, η παρεκτροπή είναι ανατολική. Έτσι, έχουμε για τις 000 μοίρες 233 πλην 230 ισούται με 3 μοίρες δυτική παρεκτροπή. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για όλες τις διοπτεύσεις μας. Μετά θα τις μεταφέρουμε στον επόμενο πίνακα για να βρούμε και την παρεκτροπή που έχουμε στις υπόλοιπες πορείες που δεν έχουμε πάρει διόπτευση. Με τον τρόπο που θα δείξω. Με τελεία θα σημειώνουμε στον πίνακα αυτό τις παρεκτροπές που βρήκαμε και έχουμε καταγράψει ξεκινώντας από αριστερά τις δυτικές και δεξιά τις ανατολικές. Στην ίδια ευθεία με την ανάλογη πορεία που έχουμε και την παρεκτροπή. Και μετά θα ενώσουμε όλα τα σημεία όπως και τα σχέδια που κάναμε μικρή ενώνοντας τους αριθμούς ή τις κουκίδες. Οι ενδιάμεσες ευθείες είναι ανά 15 μοίρες, δηλαδή 15, 30, 60, 75 και ούτω καθεξής. Για τις πορείες που δεν αναγράφονται στον πίνακα, στον υπολογισμό της παρεκτροπής επιλέγουμε την πλησιέστερη. Πάμε τώρα να δουλέψουμε το αρχείο Excel που έφτιαξα για το σκοπό αυτό και μας λύνει κατά κάποιο τρόπο τα χέρια. Εδώ βλέπουμε την εισαγωγή που έχω κάποιες οδηγίες για τη σειρά που θα ακολουθήσω μετά. Εδώ είναι ο πίνακας που θα δουλέψουμε και θα του δώσουμε τις διοπτεύσεις μας. Ο πίνακας που μας κάνει τον υπολογισμό για την παρεκτροπή και το πινακίδιο παρεκτροπής που ενημερώνεται αυτόματα και είναι έτοιμο να το τυπώσουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σημειώσουμε στον πίνακα που μας κάνει τους υπολογισμούς στο κίτρινο κουτάκι την απόκληση που έχουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα, θα είναι 5 μοίρες ανατολική. Μετά θα μεταφέρουμε σε όλα τα κίτρινα κουτάκια στον πίνακα με τις διοπτεύσεις κάτω από την αληθής διόπτευση, την αληθή διόπτευση που βρήκαμε στο χάρτη μας, χωρίς να υπολογίσουμε την απόκληση. Όπως βρήκαμε από το χάρτη μας, με βάση πάλι το προηγούμενο παράδειγμα, είναι 235 μοίρες. Και τέλος, στα κίτρινα κουτιά κάτω από τη διόπτευση πηξίδας, μεταφέρουμε τις διοπτεύσεις που πήραμε στις διαφορετικές πορείες του σκάφους. Αν σκέφτεστε να φτιάξετε ένα τέτοιο αρχείο από μόνοι σας, δεν χρειάζεται να έχετε 3 κελιά για κάθε πορεία και διόπτευση. Είναι αρκετό και το ένα. Και πατώντας τώρα στον πίνακα παρεκτροπής, θα παρατηρήσετε ότι έχετε έτοιμο το πινακίδιο παρεκτροπής ανά 10 μοίρες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.